Ομορφιές, καλώς ήρθατε σε ένα βίντεο στο οποίο θα μιλήσω για σκουπίδια και όχι, δεν εννοώ για τα υπόλοιπα μου βίντεο, εννοώ ότι θα κάνω review τα προϊόντα τα οποία έχω αδειάσει, έχω τελειώσει 100% και έχω ολοκληρωμένη άποψη για αυτά. Αν σας αρέσουν τέτοιου είδους βίντεο λοιπόν, πάρτε το ρόφημά σας και πάμε να ξεκινήσουμε. Αυτή την κούπα επίσης μου την έχει κάνει δώρο μια συνδρομήτρια από εσάς, οπότε ευχαριστώ πολύ, είναι φανταστική. Ζητώ συγγνώμη αν μιλάω σιγά στο σημερινό βίντεο, πονάει πάρα πολύ ο λαιμός μου. Έχω κάνει τα πάντα για να βελτιώσω την κατάσταση και αυτό είναι το καλύτερο σημείο που μπορώ να το φτάσω. Επίσης σε αυτό το βίντεο θα σας έχω timestamps, δηλαδή θα σας έχω το χρόνο στον οποίο μιλάω για το σώμα, για τα μαλλιά, για το πρόσωπο ή για προϊόντα μακιγιάζ, γιατί ναι, έχω καταφέρει και έχω τελειώσει και προϊόντα μακιγιάζ. Οπότε εδώ, αυτή τη στιγμή, Κωνσταντίνα, στο μοντάζ, γράψε τα timestamps. Ευχαριστώ. Πόσο τρελός αναρωτιέμαι πολλές φορές πρέπει να είναι κανείς, όχι μόνο για να μιλάει στον εαυτό του όπως κάνω εγώ αυτή τη στιγμή, αλλά να μιλάει και στο μελλοντικό εαυτό του. Το έχετε σκεφτεί αυτό για τους YouTubers, ποτέ? Λοιπόν, πάμε στα αφρόλουτρα. Έχω εδώ τα αγαπημένα μου από Donna Valente, τα οποία είναι ό,τι πιο οικονομικό και ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί στην αγορά, αν ρωτήσεις εμένα. Έχω τελειώσει το Mauve με το White Mask, αυτό εδώ το κίτρινο, το Coconut, και αυτό εδώ το πορτοκαλί, το οποίο έχει γεύση μανταρίνι. Γεύση, μυρωδιά. Πάρα πολύ καλά αφρόλουτρα, κάνουν πλούσιο αφρό, είναι οικονομικά σαν τιμή, αγαπώ. Θα τα ξαναγόραζα σίγουρα δηλαδή τα προηγούμενα. Πάμε σε αυτά εδώ τα οποία είναι από Beers και αυτό θα τα αγόραζα. Είναι στα 300 ml το καθένα και έχω εδώ το Aroma Bliss και εδώ έχω δύο Joy. Μισό λεπτό να τα θυμηθώ. Το Joy μυρίζει κανέλα. Ειδικά αν ψάχνετε μια φοβερή μυρωδιά τώρα για το φθινόπωρο, πιστεύω ότι θα σας αρέσει και το Bliss. Είναι το φρουτένιο άρωμα της σειράς, πάρα πολύ ωραία αφρόλουτρα, βολεύει πάρα πολύ και εδώ πέρα η συσκευασία. Σίγουρα θα τα ξαναδοκίμαζα και έχουν και ακόμα μία μυρωδιά, αν θυμάμαι σωστά. Πάμε σε αυτό εδώ το οποίο είναι τεράστιο, είναι από την Dermomed. Η Dermomed είναι μια εταιρεία πάρα πολύ οικονομική, τη βρίσκεται στα πιο μικρά supermarket και mini market και όλα αυτά. Είναι πάρα πολύ οικονομικά τα προϊόντα και πάρα πολύ ποιοτικά. Αυτό εδώ το αφρόλουτρο έχει αλόι και ρόδι, μυρίζει φανταστικά, πάρα πολύ ωραίο, πλούσιο αφρό, δεν σου τελειώνει. Σίγουρα θα δοκιμάσω και άλλα αφρόλουτρα από την Dermomed, τα συγκεκριμένα φτιάχνονται στην Ιταλία και είναι... Και ξέρω ότι θα πείτε, μα καλά σου αρέσουν όλα τα αφρόλουτρα, αλλά είναι δύσκολο να φτιάξει κάποιος ένα κακό αφρόλουτρο, για να σας είμαι ειλικρινής. Οπότε, ό,τι από αυτά δείτε και σας αρέσει, σας το προτείνω προσωπικά. Αυτά που δεν μου άρεσαν πραγματικά καθόλου σαν αφρόλουτρα, είναι αυτά της Le Petit Massage. Δεν πρόκειται να τα ξαναγοράσω ποτέ. Σας το έχω ξαναπεί αυτό σε παλαιότερα empties. Πάμε σε αυτό εδώ το οποίο είναι από τη σειρά Aromatics του Παπουτσάνη. Για σεμί, γαρδένια, νυχτολούλουδο, αλόι, βιταμίνη ε. Το όνομά του είναι καλοκαιρινός κήπος παρακαλώ. Και τι δεν έχει, γράφει ότι έχει αντιγυρατικές και αντιοξυδοτικές ιδιότητες. Εντάξει, λίγο υπερβολική μου αυτό στο marketing νομίζω. Μυρίζει φρεσκάδα, μυρίζει σαν να είσαι όντως σε κήπο και αυτό είναι που εκτίμησα σε αυτό το προϊόν. Μου άρεσε πάρα πολύ, είναι στα 650 ml, δεν σου τελειώνει με τίποτα και έχω κι άλλο ένα το οποίο το χρησιμοποιώ αυτή την περίοδο, τα έχω κατευχαριστηθεί. Πάμε σε αυτό εδώ το αφρόλουτρο το οποίο είναι από την εταιρεία Botelia και όχι Beautelia που πλήρωσαν μια YouTuber οι άνθρωποι να τους κάνει sponsored video. Και η κοπέλα, για να μην χαρακτηρίσω, έλεγε το προϊόν Beautelia. Ναι, μάθε να κάνεις πωλήσεις πρώτα και να προφέρεις σωστά προϊόντα και μετά να ζητάς χρήματα για βίντεο. Ευχαριστώ. Είναι λοιπόν το Shower Gel Aloe Vera, το οποίο είναι στα 200 ml. Είναι πάρα πολύ καλό αν πάτε ταξιδάκι μιας εβδομάδας και θέλετε κάτι μικρό να πάρετε μαζί σας. Μου άρεσε πάρα πολύ. Επίσης η συσκευασία του είναι ιδανική για να βγαίνει η καλύτερη ποσότητα προϊόντος, να μην βγαίνει πάρα πολύ ούτε πάρα πολύ λίγο. Η μυρωδιά του είναι φρέσκια, μου θυμίζει πάρα πολύ όντως Aloe Vera και είναι το κατάλληλο αφρόλουτρο θα έλεγα αν πλένεστε πρωί και θέλετε να ξυπνήσετε και θέλετε αυτή τη φρεσκάδα, αυτό είναι για εσάς. Επίσης το θεωρώ την έσχατη εκμετάλλευση να ζητάς τριψήφιο νούμερο για να κάνεις ένα χορηγούμενο βίντεο
και οι πωλήσεις που κάνεις να ανέρχονται σε διψήφιο νούμερο. Είναι τραγικό αυτό, η εταιρεία δεν έχει βγάλει χρήματα, αντιθέτως έχει μπει μέσα εξαιτίας σου, okay? Και θα έπρεπε να ντρέπεσαι. Just say. Επίσης λογικό, γιατί αυτή η εταιρεία μετά από αυτό που έπαθε, το οποίο είναι μια πολύ σοβαρή οικονομική ζημιά για μια εταιρεία αυτό να συμβεί, δεν θα συνεργαστεί με άλλους YouTubers. Mm-hmm. Αλλά θα ξέρουν τι έχεις κάνει οι άλλοι YouTubers. Να το ξέρεις αυτό. Προσέχετε παιδιά ποιους παρακολουθείτε. Σας το έχω πει πάρα πολλές φορές. Δεν το λέω από κακία. Αλήθεια ενδιαφέρομαι για τους συνδρομητές μου σαν καταναλωτές. Προσέχετε ποιους παρακολουθείτε. Ωραία όλα αυτά, αλλά θέλω να παρακολουθείτε τους ανθρώπους που κάνουν τα αντικειμενικά αληθινά review και από αυτούς να πάτε να αγοράζετε. Διότι στηρίζετε ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι σοβαροί στη δουλειά τους, δεν κάνουν πωλήσεις, δεν ξέρουν πώς να πουλήσουν ένα προϊόν. Και γίνονται αυτά μετά. Και μια εταιρεία μέσω του καταναλωτικού κοινού του YouTube έχει χάσει χρήματα και είμαι σίγουρη ότι δεν είναι μόνο μια εταιρεία. Απλά είναι ένα περιστατικό που γνωρίζω εγώ, το οποίο με εξόργησε. Όχι γιατί δεν ήρθανε σε μένα, ας πηγαίνανε σε οποιαδήποτε άλλη, αλλά ας τους έκανε τη δουλειά. Δεν θέλω να πω ονόματα, δεν θέλω να κρίνω κάποιον, απλά σαν συμβουλή προς το κοινό μου. Προσέχετε ποιους παρακολουθείτε, ποιους στηρίζετε και πού πάτε και δίνετε τα χρήματά σας. Ευχαριστώ. Αγαπημένα αφρόλουτρα από Dove, όλοι τα ξέρουμε, όλοι τα αγαπάμε, έχουν 1/4 ενυδατική κρέμα, είναι όντως το πιο ενυδατικό από όλα αυτά τα αφρόλουτρα που σας έχω δείξει και πρόκειται να σας δείξω, γιατί έχουμε και άλλα αφρόλουτρα. Ω ναι, τα λατρεύω, τι να κάνω τα αφρόλουτρα. Και πλένομαι σαν άνθρωπος, επίσης πολύ σημαντικό, είναι αυτό με το φούτυρο καριτέ και τη ζεστή βανίλια. Παιδιά, αυτή η μυρωδιά. Ό,τι καλύτερο, ό,τι πιο φθινοπορεινό. Αν ψάχνετε ένα αφρόλουτρο για αυτή την περίοδο σε μυρωδιά, δοκιμάστε το. Πάμε τώρα σε αυτό εδώ το αφρόλουτρο, το οποίο είναι από Fels Azura. Αν την προφέρω σωστά αυτή την εταιρεία, είναι το Charming. Είναι στα 500 ml, τα συγκεκριμένα τα βρίσκεται στο Hondo, αν δεν κάνω λάθος. Μου αρέσει αυτό το πράσινο, ενώ τώρα δοκίμασα αυτό το καφέ. Και το καφέ ήταν καλό, έκανε πλούσιο αφρό κλπ. Παρ' όλα αυτά, αν με ρωτήσετε εμένα προσωπικά σαν μυρωδιά, θα ξαναγόραζα το πράσινο. Το καφέ, έτσι και έτσι. Νομίζω το πράσινο λέγεται Φρέσκο από Fels Azura. Είναι φανταστική μυρωδιά, πρέπει να πάτε να το δοκιμάσετε, μυρίσετε, whatever. Πάμε πάλι σε Dermomed. Είναι το Cream Soap με αργανέλαιο, είναι paraben free. Είναι ένα καθαριστικό για τα χέρια, πάρα πολύ ωραίο, με λίγη ποσότητα πλούσιο αφρό. Αυτό που ζητάω από κάθε δηλαδή σαπουνάκι για τα χέρια, γιατί δεν μου αρέσει να χρησιμοποιώ πάρα πολύ προϊόν και μετά να γίνεται ένας αφρός μέχρι το ταβάνι. Θέλω λίγο αφρό. Υπερβολική! Είναι στα 300 ml. Full οικονομικό, όπως όλα τα προϊόντα της Dermomed. Αξίζει να το δοκιμάσετε. Επίσης, λόγω του ότι περιέχει το αργανέλαιο, το συγκεκριμένο είναι full ενυδατικό σαν προϊόν, κάτι το οποίο το εκτίμησα ιδιαιτέρως. Λοιπόν, πάμε σε αντιλιακά, εννοείται, έχω τελειώσει πάρα πολλά αντιλιακά γιατί ήρθε το τέλος του καλοκαιριού. Έχουμε το Seaside SPF 50 από τη Fresiderm. Σας το έχω δείξει πάρα πολλές φορές στο κανάλι μου, νομίζω ότι είναι περιττό να μιλήσω για αυτό το προϊόν. Είναι ένα dry mist, το οποίο κάνεις έτσι, έχει μια αντιλιά, η οποία βγάζει λίγο ακόμα, σε ψεκάζει κανονικά. Πώς σε ψεκάζει με νερό η μάνικα, κάπως έτσι κάνει και αυτό το προϊόν. Είναι φανταστικό, μου αρέσει πάρα πολύ, είναι λιπαρό, είναι μόνο για την παραλία συνεπώς. Τα προϊόντα της Fresiderm ξέρετε ότι τα εμπιστεύομαι, μου αρέσουν πάρα πολύ, προσέχουν τρομερά στο οτιδήποτε δημιουργούν και βγάζουν έξω στην αγορά και είναι και ελληνική εταιρεία. 3-3 τα τελειώνω αυτά τα προϊόντα. Garnier Ambre Solaire UV Sport SPF 30, το οποίο είναι δοκιμασμένο από αθλητές γράφει, έχει αντίσταση στον υδρότα, πολύ ανθεκτικό στο νερό, αφήνει την επιδερμίδα να αναπνέει, είναι στεγνό όταν το βάζετε πάνω στο δέρμα σας, δηλαδή δεν είναι λιπαρό, είναι φανταστικό για την πόλη σαν προϊόν, γιατί προσωπικά στην παραλία δεν με ενδιαφέρει να είναι λιπαρό ή ματ το αντιλιακό με εμένα προσωπικά. Για την πόλη είναι τέλειο, τα χρησιμοποιώ κάθε μέρα, όλη μέρα στο σώμα μου. Με ένα ξεκάσμα έχει τελειώσει. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για το χρόνο μου. Δεν θα σταματήσω ποτέ να τα αγοράζω. Garnier, μην τα βγάλεις ποτέ από την αγορά, σε παρακαλώ. Αποσμητικό, τελείωσα το White Water Old Spice, το οποίο παιδιά, σας το έχω πει,
ότι το έχω αγοράσει γιατί μου θυμίζει έναν πρώην μου. Μυρίζει ακριβώς όπως εκείνος, πραγματικά. Επίσης κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Είναι antiperspirant, roll-on. Κάνει πολύ, πολύ ωραία δουλειά. Εμποδίζει τον υδρότα από το να βγει και αν βγει, μυρίζει όμορφα. Πολύ σημαντικό. Πάμε στο Pantene Foam Smooth and Silky. Απαλά και με τα ξένια μαλλιά. Γιατί αυτό το προϊόν είναι στην κατηγορία του σώματος? Γιατί το χρησιμοποιώ για να ξυρίζομαι? Δεν είναι για τίποτα άλλο καλό. Στα μαλλιά δεν κάνει τίποτα. Τα ξηραίνει παραπάνω, μη σας πω. Μην αγοράσετε αυτό το προϊόν για τα μαλλιά σας. Για αφρό για τα πόδια είναι πραγματικά φανταστικό όμως. Ιρωνικό, αλλά προκειμένου να μην σπαταλήσεις τα λεφτά σου, κάπως πρέπει να βρεις μια χρήση για το κάθε προϊόν. Πάμε σε ένα κανονικό αφρό ξυρίσματος. Είναι από Nivea Men, το Sensitive Gel ξυρίσματος Cooling 0% αλκοόλ. Τι να πει κανείς για το συγκεκριμένο, έχω άλλο ένα, το χρησιμοποιώ αυτή την περίοδο. Τα τελειώνω 10-10 αυτά τα προϊόντα, γιατί έχω και πολλή περιοχή να ξυρίσω. Έχω μεγάλο πόδι, μακρύ. Είναι πάρα πολύ ωραία, μου αρέσουν, γρήγορα, κάνεις τη δουλειά σου, οικονομικά. Μιλώντας για ξύρισμα, τελείωσα αυτά εδώ τα ξυραφάκια, είναι από Venus Gillette, τα Spa Breeze. Τα Spa Breeze κυκλοφορούν πάρα πολύ καιρό στην αγορά, έχουν τρεις λεπίδες, έχουν ένα σαπουνάκι πάνω και κάτω και είναι, παιδιά, ό,τι καλύτερο. Δεν χρειάζεσαι αφρό όταν χρησιμοποιείς τα συγκεκριμένα, γιατί με το νερό ενεργοποιείται το σαπουνάκι και κάνεις αφρό και έτσι μπορείς να ξυριστείς πολύ γρήγορα και πάρα πολύ εύκολα. Συγκεκριμένα, εγώ είχα ένα στην τσάντα μου και οπότε με παίρνανε οι φίλοι μου τηλέφωνο να πάμε στην παραλία κλπ. Μέχρι και το βγάζεις και ξυρίζεσαι οπουδήποτε, σοβαρά, γιατί το μόνο που χρειάζεσαι είναι νερό. Είναι πάρα πολύ εύκολα και απλά στην εφαρμογή, μου αρέσουν, είναι λίγο τσιμπημένα, αν τα βρείτε σε προσφορά θεωρώ ότι αξίζει να τα δοκιμάσετε. Πάμε σε μια κρεμούλα χεριών την οποία δεν κατάφερα ποτέ να τελειώσω, καθώς έληξε. Είναι από Caudalie, η Nourishing Body Lotion, η οποία, ναι, είναι πολύ καλή, έχει 0% parabens, 0% προϊόντα ζωικής προέλευσης και όλα αυτά. Μύριζε πορτοκάλι, αν θυμάμαι σωστά. Η μυρωδιά της έχει αλλοιωθεί τελείως αυτή τη στιγμή. Αλλά δεν ξέρω, ποτέ δεν με παρακίνησε να τη χρησιμοποιώ. Τι να σας πω. Καλή, αλλά δεν τρελάθηκα κιόλας. Ωραία μυρωδιά, αλλά πάλι δεν τρελάθηκα κιόλας. Θεωρώ ότι υπάρχουν καλύτερες κρέμες για τα χέρια, οι οποίες απορροφώνται πιο γρήγορα. Και θέλω η κρέμα χεριών μου να απορροφάται έτσι, πραγματικά. Ειδικά όταν είναι μικρούλα, στα 50 ml και την έχω στην τσάντα μου κλπ, θέλω να απορροφάται άμεσα. Η συγκεκριμένη δεν το κατάφερε αυτό, ίσως γι' αυτό και την έβαλα στην άκρη. Έχω χρησιμοποιήσει αρκετό από το προϊόν, αλλά δεν θα την προτιμούσα ξανά. Πάμε σε Scent Box Luxury Perfumes. Έχουν site το scentbox.gr και έχουμε το C. Armani και το Chanel. Λοιπόν, από τα δύο νομίζω το Chanel μου άρεσε πιο πολύ. Ναι, έχει την κλασική μυρωδιά, την κλασάτη, πάρα πολύ ωραίο. Το C έχει μια πιο έντονη, πιο ξινή μυρωδιά, το χρησιμοποιούσα περισσότερο για τις βραδινές εμφανίσεις. Πάρα πολύ ωραία αρωματάκια, κρατούν πάνω στο δέρμα και στα ρούχα. Εγώ ψεκάζω τα αρώματά μου στα ρούχα, παιδιά, διότι στο δέρμα τείνουν να μου το ξηραίνουν όλα τα αρώματα, ανεξαρτήτως εταιρείας ή τύπου ή τα αισθητικά ή το οτιδήποτε. Οπότε τείνω να ψεκάζω τα αρώματα περισσότερο στα ρούχα μου και σκαταστρέφω τα ρούχα μου, δεν με απασχολεί. Θέλω το δέρμα μου να είναι ενυδατωμένο, απαλό και όχι ξηρό λόγω του αλκοόλ που περιέχουν όλα τα αρώματα. Να τσεκάρετε το Scentbox, είμαι σίγουρη ότι θα βρείτε ένα άρωμα που θα σας αρέσει και σε πάρα πολύ οικονομικές τιμές. Και πάμε στο άρωμα το οποίο όταν το φορούσα όλοι με ρωτούσαν τι είναι. Είναι αυτό εδώ. Είναι από Roger Egalé, το Bois d'Orange. Επιτέλους το τελείωσα. Μυρίζει πορτοκάλι, είναι μια μυρωδιά ανοιξιάτικη, φρέσκια. Την φοράς άνετα εννοείται και καλοκαίρι και φθινόπωρο και άνοιξη. Εγώ μέχρι και χειμώνα θα τη φορούσα. Με πηγαίνει πίσω σε τόσες πολλές αναμνήσεις καθώς είναι μεγάλο και μου πήρε αρκετό χρόνο να το τελειώσω. Χρειάζεσαι πάρα πολύ λίγη ποσότητα. Αξίζει τα χρήματά του, γιατί είναι λίγο τσιμπημένα τα Roger Egalé. Πραγματικά το συγκεκριμένο αξίζει. Αν τύχει ποτέ και το δείτε από κοντά, θέλω να το βάλετε πάνω στο δέρμα σας ή πάνω στα ρούχα σας ή όπου θέλει ο καθένας και να δείτε πόσο θα σας κρατήσει. Είναι φανταστικό. Προϊόντα μαλλιών. Τελείωσα λοιπόν αυτή τη σειρά. Είναι η Curvaceous από τη Redken. Το συγκεκριμένο είναι το Full Swirl. Είναι μια κρέμα παύλα σέρουμ το οποίο αναδιαμορφώνει τις μπούκλες σας
Και αυτό εδώ είναι το ringlet, το οποίο είναι μια λοσιόν η οποία πάλι αναδιαμορφώνει τις μπούκλες σας. Και τα δύο τα χρησιμοποιούσα και σε στεχνά και σε υγρά μαλλιά. Πάρα πολύ ωραία προϊόντα, τα λατρεύω. Έχω ένα ακόμα προϊόν από τη σειρά Curvaceous που χρησιμοποιώ, είναι το spray. Είναι πάρα πολύ καλή σειρά, αξίζει τα χρήματά της. Αν έχετε μαλλιά σαν τα δικά μου και πιο μπούκλες ακόμα, πρέπει να το δοκιμάσετε. Πάμε σε ένα τεράστιο, πραγματικά είναι στο κεφάλι μου, τεράστιο φρόνοτρο. Είναι για λεπτή τρίχα και πλούσιο όγκο από Pantene. Δεν περιέχει σιλικόνη, είναι ένα σαμπουάν, ό,τι πρέπει για να κάνεις το πρώτο σου χέρι να ξεβρωμίσει το μαλλί καλά και να κάνεις ένα δεύτερο χέρι και να σου αφήσει τα μαλλιά με μία ενυδάτωση, να σου τα αφήσει με όγκο. Είναι πάρα πολύ ελαφρύ σαμπουάν, δεν βαραίνει τα μαλλιά. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό και ήταν σε μια ποσότητα των 700 ml, δηλαδή πραγματικά το πάλευα μήνες το συγκεκριμένο για να το τελειώσω. Πάρα πολύ καλή προσφορά και πάρα πολύ καλή ποιότητα. Fresh Line, πολύ αγαπημένη ελληνική εταιρεία, το Cotton NYT Shampoo, το οποίο, παιδιά, φανταστική μυρωδιά, είναι άσπρο σαν περιεχόμενο, έχει μια απαλή μορουδιακή μυρωδιά η οποία όταν πλένεις τα μαλλιά σου σε κάνει και αισθάνεσαι τόσο ήρεμος. Ξέρω ότι είναι λίγο περίεργο αυτό να το πει κανείς για ένα σαμπουάν, αλλά τουλάχιστον αυτή την αίσθηση είχα εγώ όταν έβλεπα τα μαλλιά μου με αυτό. Πάρα πολύ ωραίο. Δεν είναι τόσο πρακτική η συσκευασία με το καπάκι, το καταλαβαίνετε, γιατί έχει πολύ μεγάλη οπή. Μπορεί να σου πέσει παραπάνω προϊόν από αυτό που χρειάζεσαι κλπ. Παρ' όλα αυτά, χρειαζόσουν λίγη ποσότητα. Έκανε πλούσιο αφρό, καθάριζε πάρα πολύ καλά το μαλλί. Σίγουρα θέλω να δοκιμάσω κι άλλα σαμπουάν από Fresh Line. Garnier Fructis, σειρά Goodbye Damage. Έχω εδώ το conditioner με εκχύλιση με φραγκοστάφυλλου, παρακαλώ, για φθαρμένα μαλλιά. Και εδώ έχουμε το serum, το οποίο είναι για split ends, δηλαδή για ψαλίδα. Το συγκεκριμένο δεν με τρέλανε το serum, δεν είδα κάποια ιδιαίτερη διαφορά. Είδα λίγη ενυδάτωση, αλλά μέχρι εκεί. Δεν τρελάθηκα, δηλαδή δεν είναι ότι θα το αγόραζα για να μου επανορθώσει το μαλλί. Κανένα προϊόν δεν θα το κάνει αυτό, πέρα από την υπηρεσία κουρέματος του κομωτή σας. Και το conditioner είναι πολύ καλό, χρειάζεσαι αρκετή ποσότητα βέβαια για να πεις ότι είναι ενυδατωμένα και ξεμπλέκονται εύκολα τα μαλλιά μου, αυτό είναι το μόνο κακό, αλλά είναι τόσο φθηνό που δεν σε ενδιαφέρει το να χρησιμοποιήσεις αρκετή ποσότητα, κατά τη δική μου τη γνώμη. Σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω για ακόμα μια φορά τη Lorvaine, η οποία μου έστειλε αυτά τα δύο φανταστικά προϊόντα, τα λατρεύω. Και το ένα και το άλλο, δεν ξέρω ποιο αγαπώ παραπάνω, σοβαρά. Είναι από τη σειρά Keratin Vitality. Έχω εδώ το Repair and Hair Loss Protection Shampoo, το οποίο όντως, παιδιά, όντως, σε βοηθάει να μην χάνεις τόσο μαλλί. Εγώ χάνω πάρα πολύ μαλλί από το άγχος μου και δεν περίμενα ποτέ ένα σαμπουάν να με βοηθήσει σε αυτό. Συγκεκριμένο με βοήθησε. Είναι για αδύναμα, λεπτά μαλλιά τα οποία έχουν υποστεί βαφή, οπότε είναι ιδανικό ακριβώς για το δικό μου τύπο μαλλιών. Και έχουμε εδώ την αντίστοιχη μάσκα, στοχευμένης αναδόμησης με κερατίνη για τα λεπορημένα βαμμένα μαλλιά και τα δύο προϊόντα λοιπόν. Η μάσκα είναι πάρα πολύ καλή, είναι σε μικρούλα συσκευασία γιατί όντως χρειάζεσαι πολύ λίγη ποσότητα, όπως με όλα τα κομποτηριακά προϊόντα για να κάνεις τη δουλειά σου. Το σαμπουάν πραγματικά στα 300 ml μου κράτησε για πάρα πολύ καιρό. Αυτή η σειρά, παιδιά, είναι διαμάντη. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη και σίγουρα θα τα αγοράσω κάποια στιγμή στο μέλλον. Πάμε σε αυτό εδώ, το οποίο είναι από Coiffants Professionnel, το Curl Line, 2 στα 6 κράτημα. Υπόσχεται ότι κάνει τα μαλλιά σας με τα ξένια και αναδιαμορφώνει τις μπούκλες σας. Έκανε αυτά που υποσχότανε, έχει μια πάρα πολύ ωραία αντλία, πολύ πολύ βολική. Είναι ένα προϊόν το οποίο είναι στα 140 ml, παρόλα αυτά χρειάζεται σε λίγη ποσότητα, δεν σου τελειώνει εύκολα. Γράφει ότι είναι τζέλ ελέγχου για μπούκλες στην ουσία, παρόλα αυτά μην τρομάζετε με το τζέλ γιατί δεν καλώνει τα μαλλιά. Αν το απλώσετε ομοιόμορφα, είναι μια χαρά απαλά με τα ξένια τα μαλλιά σας. Μου άρεσε πάρα πολύ, ειδικά πριν από βίντεο το χρησιμοποιούσα αρκετά συχνά και με έσωζε από σίδερα για μπούκλες και όλα αυτά. Πάμε σε αυτό εδώ το τεράστιο προϊόν, πραγματικά δεν τελείωνε. Είναι η μάσκα μαλλιών με κερατίνη και αργανέλαιο και είναι από την Imel. Αφορά ξηρά και ταλαιπωρημένα μαλλιά που είναι τα δικά μου. Είναι στα 1000 ml το συγκεκριμένο προϊόν. Είναι από ελληνική εταιρεία, μύριζε πάρα πολύ ωραία. Το μόνο κακό είναι ότι με μια απλή πτώση, ούτε μισού μέτρου, μου έσπασε και έπρεπε να το βάλω σε βαζάκι αυτό το προϊόν. Αλλά μέχρι να μου τελειώσει αυτό που είχα σε βαζάκι, το είχα στα έμπτης μου. Έχει τελειώσει λοιπόν εντελώς αυτή η μάσκα αυτή την περίοδο.
πάρα πολύ καλό. Αν είστε σε έκθεση ομορφιάς ή έχετε την ευκαιρία να μπείτε, πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσετε προϊόντα μαλλιών email, τα οποία είναι τρομερά οικονομικά. Ένα λίτρο κόστιζε 5 ευρώ, δηλαδή απολύτως τίποτα. Πάρα πολύ ποιοτική, δεν βάραινε τα μαλλιά. Για να μην βαρύνει όμως τα μαλλιά, θέλει προσοχή στην ποσότητα. Μην βάλετε πάρα πολύ ποσότητα, επειδή τη βλέπετε και ένα λίτρο και σκέφτεστε ότι δεν θα μου τελειώσει ποτέ. Θέλει λίγη ποσότητα και με αυτή τη λίγη ποσότητα κάνει θαύματα. Οπότε καταλαβαίνετε και πως είναι και ένα λίτρο, ότι κρατάει για πάρα πολύ καιρό. Θα δυσκολευτείτε να τη τελειώσετε, πραγματικά. Πάμε τώρα σε αυτήν εδώ τη μάσκα, είναι η Nourishing Mask, πάλι για τα μαλλιά, από την ING. Την ING τη βρίσκεται στα Femme Fatale, έχουν καταστήματα φυσικά, 3 στην Αθήνα αν δεν κάνω λάθος, έχουν και ηλεκτρονικό κατάστημα. Τι να πει κανείς για αυτή τη μάσκα, μυρίζει πάρα πολύ ωραία, φρουτένια, περιέχει οξέα φρούτων και υπόσχεται θρέψη και λάμψη στα μαλλιά σας. Ό,τι γράφει το κάνει, είναι στα 250 ml, αλλά χρειάζεστε τόση λίγη ποσότητα που και αυτή θα σας κρατήσει αρκετό καιρό. Είναι μια κομψή, λεπτή συσκευασία, μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι μια μάσκα που σας την έχω ξαναδείξει στο παρελθόν, την παίρνω συχνά, μου αρέσει πολύ. Και πάμε σε ένα hair spray, το Ice Shine από Pantene Pro V. Τη συγκεκριμένη λάκη τη χρησιμοποιούσα πολύ όταν είχα κερατίνη στα μαλλιά μου και δυστυχώς μου κατέστρεψε τις μπούκλες η κερατίνη, και την χρησιμοποιούσα αρκετά συχνά γιατί ίσιανε τα μαλλιά μου και ήθελα ένα hair spray για να κρατήσει, γιατί εγώ σαν τύπος μαλλιού δεν χρησιμοποιώ τόσο πολύ λάκ. Άντε όταν κάνω ένα πολύ συγκεκριμένο χτένισμα. Άντε όταν κάνω μία λογοουρά η οποία θέλω να είναι slick back και για βράδυ και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Σε αυτές τις περιπτώσεις, κανονικά δεν χρησιμοποιώ τόσο λακ. Η συγκεκριμένη πάντως, αν ισιώνετε συχνά τα μαλλιά σας, θα σας τα κρατήσει εκεί, στη θέση τους. Τουλάχιστον τα δικά μου τα κρατούσε. Πάρα πολύ καλή, κράτημα 4 και την είχα βρει και σε προσφορά, ήταν τρομερά οικονομική. Πάμε τώρα σε πρόσωπο και θα ξεκινήσω από το μικρότερο προς το μεγαλύτερο όσον αφορά τα νεράκια μισελέρ. Έχω εδώ το Derma Clear Micro Water, είναι από Dr. Jart, το οποίο υπόσχεται ότι καθαρίζει, τονώνει και κάνει το δέρμα πιο λαμπερό. Όσα γράφει τα κάνει, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο προϊόν. Χάρηκα που είχα την ευκαιρία να το δοκιμάσω, μου το είχαν στείλει τα Sephora. Μου άρεσε πολύ και επειδή ήταν σε μια πολύ μικρή συσκευασία των 50 ml, ήταν φανταστικό για τα ταξίδια μου. Εάν το βρείτε σε δειγματάκι, αν το βρείτε σε μια μικρή συσκευασία, θεωρώ ότι αξίζει να το δοκιμάσετε. Πάμε σε μια ελληνική εταιρεία, η οποία είναι η Pharmacept από τη σειρά Cleria. Πάρα πολύ ωραίο προϊόν. Refreshing Micellar Water, πάρα πολύ ωραίο. Απομακρύνει ρήπους και μακιγιάς, προστατεύει το λιπηδικό πλέγμα, αφήνει απαλή την επιδερμίδα, είναι για πρόσωπο και για μάτια με εκχύλισμα αγκουριού. Όλα αυτά που ακούω μου αρέσουν στο συγκεκριμένο προϊόν, ήταν σε μια συσκευασία πάλι travel των 100 ml, πάρα πολύ βολικό, μυρωδιά ήπια έως καθόλου. Δεν θα έπρεπε να μυρίζει όπως και να έχει ένα νεράκι μισελέρ. Σε αρκετά καλή τιμή αν το βρείτε σε ηλεκτρονικό φαρμακείο, πιστεύω ότι αξίζει να το τσεκάρετε. Bioderma Sebium H2O, ένα combination oily skin, κατάλληλο νεράκι μισελέρ. Ξέρετε πόσο το αγαπώ, είναι αυτό με το πράσινο καπάκι. Σας το έχω δείξει σε πάρα πολλά βίντεο, δεν θα επεκταθώ. Όσες έχετε μεικτό, λιπαρό δέρμα, είναι το κατάλληλο για εσάς. Είναι μόνο για το πρόσωπο, δεν είναι για τα μάτια. Βοηθά να το χρησιμοποιείτε και σαν τονωτική λοσιόν το συγκεκριμένο και καθαρίζει το σμίγμα πάρα πολύ καλά από το δέρμα σας. Θα δείτε δηλαδή διαφορά όταν ξεκινήσετε να το χρησιμοποιείτε συστηματικά και σαν τονωτική λοσιόν. Και πάμε σε Natura Siberica, σε αυτό εδώ το μαύρο το μισελέρ, το νεράκι, το οποίο δεν ήθελα να μου τελειώσει γιατί το μαύρο είναι το αγαπημένο μου χρώμα. Με άνθρακα από τη σειρά The Northern Collection για όλους τους τύπους δέρματος. Αφαιρούσε το μακιγιάζ πάρα πολύ εύκολα, αβίαστα. Ήθελες λίγη ποσότητα, δεν τελείωνε εύκολα. Επειδή έχει τον άνθρακα, δεν το χρησιμοποιούσα στα μάτια. Δεν νομίζω ότι γράφει ότι είναι και για τα μάτια πίσω, όπως και να έχει. Έχει πάρα πολύ ωραία συστατικά μέσα, τα οποία σε βοηθούν ούτως ώστε να μην τρίβεις πάρα πολύ ώρα το δέρμα σου. Με μία έτσι έχει αφαιρεθεί το μακιγιάζ. Από όλα αυτά θεωρώ το πιο αποτελεσματικό το συγκεκριμένο όσον αφορά τον γρήγορο, άμεσο και αποτελεσματικό καθαρισμό του προσώπου. Golden Rose Two Face Makeup Remover, το οποίο είναι λιπαρό, είναι για μάτια και για χείλη, δεν χρειάζεται τρέψιμο γράφει και αυτό που γράφει το κάνει, είναι πάρα πολύ ωραίο. Παρ' όλα αυτά άργησα λίγο να το τελειώσω γιατί το χρησιμοποιούσα μόνο για τα κραγιόν, καθώς έχω extensions βλεφαρίδων
καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Τα extensions βλεφαρίδων, να ξέρετε ότι δεν κάνει να τους βάλετε τίποτα λιπαρό, οπότε όλα αυτά τα αντιβασικά απορρίπτονται κατευθείαν. Πλένεστε μόνο με νεράκια μισελέν και το καθαριστικό του προσώπου σας και πάλι με πολύ προσοχή στα μάτια σας. Οπότε το συγκεκριμένο άργησα να το τελειώσω. Παρ' όλα αυτά, επειδή το χρησιμοποιούσα και πριν τα extensions βλεφαρίδων, έκανε φανταστική δουλειά, ειδικά όσον αφορά τα αδιάβροχα προϊόντα, είναι top για την τιμή του. Πάρα πολύ καλό. Artistry Eye and Lip Makeup Remover. Το συγκεκριμένο είναι τσιμπημένο, παρόλα αυτά είναι επίσης πάρα πολύ καλό. Αλλά επειδή καταλαβαίνω ότι δεν έχει ο κόσμος πάρα πολλά χρήματα να δίνει σε τη μακιγιάζ ματιών, αυτό της Golden Rose είναι αρκετά αντιστοιχό του. Θεωρώ όμως ότι το συγκεκριμένο είναι πάρα πολύ ωραίο. Αν έχετε τα χρήματα, δεν χάνετε τίποτα να το δοκιμάσετε. Μου άρεσε πολύ, με βοηθούσε πολύ στο χρόνο και αφαιρούσε τα πάντα αποτελεσματικά. Ακόμα ένα αντιμακιγιάζ είναι αυτό εδώ το τεράστιο από τη Fresiderm D-Makeup 4x1, το οποίο, εντάξει, τι να πει κανείς γι' αυτό, είναι για κάθε τύπο δέρματος, προσφέρει βαθύ καθαρισμό, τονωτική δράση, ενυδάτωση της επιδερμίδας για πρόσωπο, μάτια και για λαιμό. Paraben free. Αφαιρεί το μακιγιάζ, δεν θα έλεγα τόσο αποτελεσματικά όσο τα νεράκια μισελέρ. Ίσως εμένα όμως δεν μου αρέσουν τρελά τα γαλακτώματα. Παρ' όλα αυτά, είναι ένα αρκετά καλό προϊόν για τη δουλειά που κάνει. Τα γαλακτώματα δεν τα βάζουμε σε βαμβάκια. Κάνουμε μασάζ σε όλο μας το πρόσωπο με το γαλάκτωμα. Έτσι κάνουν και οι αισθητικοί όταν θα πάτε για καθαρισμό προσώπου και τύχει να είστε βαμμένες, θα το καταλάβετε. Σας κάνουν λοιπόν μασάζ το πρόσωπο με ένα γαλάκτωμα και μετά το αφαιρούμε με βαμβάκι το προϊόν και το μακιγιάζ μας και τις ακαθαρσίες του προσώπου και το οτιδήποτε. Είναι τεράστιο, είναι στα 200 ml, δεν θα σας τελειώσει εύκολα. Θεωρώ ότι αν το βρείτε σε μια οικονομική τιμή και σας αρέσουν τα γαλακτώματα, ειδικά για τις ξηρές μου επιδερμίδες εκεί έξω, πώς θα σας αρέσει αρκετά. Πάμε τώρα στο QSC, το βρίσκεται στο femfatale.gr, είναι το Pure Refine Gel με aloe vera, χαμομήλι και go to cola. Το συγκεκριμένο, το τελευταίο, δεν ξέρω τι σημαίνει. Ήταν στα 30 ml, φανταστικό για τα ταξίδια μου λοιπόν. Ένα απλό καθαριστικό προσώπο, τη δουλειά του την έκανε, δεν έχω πάρα πολλά να πω. Μου άρεσε το γεγονός ότι δεν τραβούσε το δέρμα μου, που είναι σημαντικό για μένα σε ένα καθαριστικό προσώπο. Αυτό, αν το βρω σε μεγαλύτερη συσκευασία και δεν έχω καθαριστικό προσώπο, σίγουρα θα το ξαναδοκίμαζα. Messenian Spa Face Wash με πορτοκάλι και αγγούρι στα 300 ml. Μου άρεσε τρόμερα το γεγονός ότι είχε αντλία, πάρα πολύ βολικό ειδικά για το μπάνιο. Περιέχει κύλισμα αγγουριού, υπόσχεται ότι αφαιρεί ρήπους, λιπαρότητα, make-up, αφήνοντας δροσερή και ενυδατωμένη την επιδερμίδα. Ο λόγος που δεν με τραβούσε τόσο πολύ σαν προϊόν είναι το γεγονός ότι περιέχει κύλισμα ελιάς και χαμομηλιού. Αλαντοίνη, αλόι, πανθενόλη, τα οποία έχουν ενυδατικές, τονωτικές και καταπραϊντικές ιδιότητες. Είναι ένα προϊόν το οποίο, επειδή περιέχει το πορτοκάλι, κάνει έναν πάρα πολύ ωραίο καθαρισμό, κάνει πλούσιο αφρό, μου άρεσε πολύ σαν προϊόν. Στα 300 ml δεν σας τελειώνει καθόλου εύκολα, είναι κομψή, είναι πολύ όμορφη η συσκευασία, αλλά και το προϊόν μέσα. Messenian Spa είναι μια ελληνική εταιρεία, οπότε σίγουρα θα το προτιμήσω ξανά. Και μετά τον καθαρισμό έρχονται τα scrubs. Ένα που δεν μου άρεσε καθόλου είναι από Κορές, το σταφύλι, είναι scrub βαθιάς απολέπισης. Υπόσχεται ότι έχει κρεμώδη υφή, δεν έχει κρεμώδη υφή. Με το που το βάζετε στο πρόσωπό σας, αισθάνεστε όλους αυτούς τους σκληρούς κόκκους που όσο μαλακά και να κάνετε την απολέπιση, θα σας πονέσουν, θα κοκκινήσει το δέρμα. Τουλάχιστον εγώ είχα αυτή την εμπειρία. Δεν μου άρεσε, έχω χρησιμοποιήσει σκληρά, πολύ ισχυρά scrubs στη ζωή μου στο πρόσωπο και κανένα δεν ήταν όπως είναι αυτό. Είναι πάρα πολύ σκληρό, ναι είναι από ελληνική εταιρεία που ξέρετε πόσο αγαπώ και στηρίζω, ναι είναι σε μικρή συσκευασία, ναι είναι πολύ οικονομικό, αλλά δεν θεωρώ προσωπικά για το δικό μου τύπο δέρματος ότι αξίζει. Πάμε σε τονωτικές λοσιόν, έχω αυτή εδώ, είναι από Mario Badescu, η Alpha Grapefruit Cleansing Lotion. Περιέχει αλόι, το οποίο είναι ιδανικό συστατικό για τις ευαίσθητες επιδερμίδες. Δεν μύριζε πάρα πολύ έντονα, κάτι το οποίο το φοβόμουν. Μου άρεσε πάρα πολύ, ειδικά για τα ταξίδια, φανταστικό προϊόν. Βοηθούσε πολύ την ακμή μου να είναι ήρεμη και σε normal επίπεδα. Είναι ένα προϊόν το οποίο σίγουρα θέλω να δοκιμάσω και σε μεγαλύτερη ποσότητα για περισσότερο χρονικό διάστημα. Πάμε σε αυτήν εδώ, που όσο ακριβή και να είναι, ξέρω, μην μου τα χώσετε. Είναι φανταστικό όμως προϊόν. Είναι η Anti-Blemish Pore Refreshing Toner από Essentials, είναι η σειρά της Artistry. Καταρχάς, πάρα πολύ όμορφη συσκευασία. Ένα προϊόν το οποίο είναι πολύ, πολύ μεγάλο. Πού σε ml είναι αυτό? 200 ml, δεν θα σας τελειώσει ποτέ. Κάνει όντως δουλειά με την ακμή. Μία λοσιόν από μόνη της κάνει δουλειά με την ακμή. Τρομερό.
Μύριζε πάρα πολύ ευχάριστα, χρειάζεσαι λίγη ποσότητα, οπότε θα σου κρατήσει αρκετό καιρό. Αν έχετε σοβαρό πρόβλημα με την ακμή, δείτε τα συστατικά αυτού του προϊόντος στο site και διαβάστε και πάρτε αυτό το προϊόν. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, με το που σταμάτησα να το χρησιμοποιώ, έβγαλα ακμή και είδα πόσο καλό είναι, δηλαδή βλέπεις τα αποτελέσματά του μέσα σε 3-4 μέρες κιόλας. Είναι αρκετά δραστικό. Έχει σαλικυλικό οξύ από τα πρώτα του συστατικά, το οποίο είναι μεγαλύτερο σε περιεκτικότητα, όπως ξέρουμε, ότι γράφουμε πρώτο-πρώτο, γλυκερίνη και νερό. Νερό είναι το πρώτο του συστατικό και έχει και aloe vera σαν προϊόν μέσα. Προκειμένου να μην σου ξηράνει το δέρμα, η aloe vera είναι φανταστική για την ακμή. Εγκρίνω. Skin με δύο νι. Η σειρά Collagenesis, έχουμε το Moisturizing Face Oil. Τι να πω για το συγκεκριμένο, αν είστε ξηρή επιδερμίδα θα το λατρέψετε για στην ουσία κρέμα προσώπου το βράδυ, είναι πάρα πολύ καλό. Εγώ το έβαζα και στο λαιμό, ούτως ώστε να κάνει full ενυδάτωση και σε αυτή την περιοχή. Να βάζετε πάντα και στο λαιμό προϊόντα γενικότερα, γιατί γερνάει και φαίνεται η ηλικία σας μέσω του λαιμού σας, πάντα και στο ντεκολτέ, παντού να βάζετε, παντού, αν μπορείτε να βάλετε κρέμα, βάλτε τη παντού. Είχα ακούσει για μια γυναίκα η οποία έβαζε κρέμα ματιών, που είναι πιο ισχυρές κρέμες ματιών, σε όλο της το πρόσωπο και δεν είχε καν ρητίδες. Αυτό είναι πολύ έξυπνο βασικά. Λοιπόν, πολύ ωραίο λαδάκι, λίγο τσιμπημένο, θεωρώ ότι αξίζει καθώς τα συστατικά του είναι ένα και ένα. Το πρώτο για να καταλάβετε είναι το Grape Seed Oil. Εντάξει, okay. Πόσο πιο ενυδατικό να γίνει ένα προϊόν. Sweet Almond Oil, Camellia. Η καμίλια είναι ένα προϊόν το οποίο, συστατικό, θα ηρεμήσει το δέρμα σας πάρα πολύ. Όντως είχε ηρεμήσει το δέρμα μου και ας χρησιμοποιούσα ένα λάδι προσώπου, είχε ηρεμήσει η ακμή μου, είχαν ηρεμήσει οι κοκκινίλες μου. Πάρα πολύ ωραίο προϊόν, full ενυδατικό και επίσης μία σταγονίτσα στο foundation, αν θέλετε να το κάνετε πιο dewy, πιο ενυδατικό κλπ, είναι top. Μία εταιρεία για την οποία δεν είχα ξανακούσει ποτέ τίποτα, είναι η Farm Aid, αν την προφέρω σωστά, είναι Aloe Treasures η σειρά for burns, 100% οργανική aloe vera με tea tree και καλέντουλα, 100 ml, μία κρεμούλα η οποία ήταν τόσο λεπτόρευστη, μύριζε τόσο ωραία, γιατί το tea tree συνήθως μυρίζει πάρα πολύ άσχημα, αλλά επειδή έχει και aloe vera, έχει και καλέντουλα, δεν μύριζε τόσο άσχημα καθόλου πραγματικά. Φανταστική για το πρόσωπο, matte, αν μια κρέμα μπορεί να θεωρηθεί matte, είναι αυτή. Φανταστική για primer, ό,τι πρέπει για λιπαρά δέρματα, ό,τι πρέπει για την ακμή μου, γιατί το Aloe Deodandrou κάνει θαύματα στη δική μου ακμή προσωπικά. Ένα προϊόν πάρα πολύ οικονομικό, ήταν 10-11 ευρώ, κάτι τέτοιο. Και είναι και στα 100 ml, δηλαδή δεν σου τελειώνει εύκολα. Οι περισσότερες κρέμες είναι στα 50, να ξέρετε. Οπότε αυτή έχει τη διπλάσια ποσότητα. Το ξέρω ότι γράφει ότι είναι για εγκάβματα και όλα αυτά, αλλά και ενυδατική και καταπραγητική. Γράφει ότι είναι ειδικά για μετά την ηλιοθεραπεία. Εγώ τη χρησιμοποιούσα και το βράδυ για παράδειγμα και έκανε θαύματα. Την τελείωσα χειμώνα, δεν τελείωσα καλοκαίρι. Την εγκρίνω για όλες τις εποχές του χρόνου, ειδικά οι λιπαρές με επιδερμίδες εκεί έξω ή όσες έχετε ακμή. Πρέπει να τη δοκιμάσετε. Πάμε σε δύο προϊόντα από την αγαπημένη εταιρεία, τη γαλλική, την Bioderma. Έχουμε εδώ την Hydra Bio Perfecteur SPF 30, η οποία υπόσχεται λάμψη, υπόσχεται ενυδάτωση, είναι για ευαίσθητο αφυδατωμένο δέρμα, εδώ, εγώ, πραγματικά. Γράφει ότι είναι ιδανική και για βάση στο μακιγιάζ. Δεν με τρελαίνει για βάση του μακιγιάζ, για να είμαστε ειλικρινείς, δεν έκανε κάποια wow δουλειά. Παρ' όλα αυτά, με προστάτευσε από τον ήλιο αρκετά καλά, δεν κάηκα ποτέ όσο το χρησιμοποιούσα, πολύ σημαντικό, και ήταν το δέρμα μου ενυδατωμένο, απαλό, έτσι όπως πρέπει να είναι. Και το βράδυ χρησιμοποιούσα αυτήν εδώ, η οποία είναι πάλι από Bioderma, η Hydra Bio Cream, η οποία είναι μια πλούσια ενυδατική κρέμα, πραγματικά την κατευχαριστήθηκα. Είναι για ξηρό προς πολύ ξηρό ευαίσθητο δέρμα, το βράδυ ειδικά μετά τον ήλιο, την τόση αφυδάτωση, την τόση ζέστη, τον τόση υδρότα, το δέρμα μου όχι μόνο ήταν ξηρό, ήταν και πάρα πολύ ευαίσθητο και ήταν πραγματικά πανάκια αυτή η κρέμα. Την άπλωνα και αισθανόμουν ανακούφιση. Μόνο αυτό έχω να σας πω, έχει πάρα πολύ πλούσια. Έχει πάρα πολύ πλούσια υφή, σίγουρα θα τη δοκίμαζα ξανά. Και πάμε τώρα σε μια κρεμούλα ματιών η οποία είναι από Be Earth. Είναι η Glorious Eyes Anti-Aging Eye Cream. Τι να πει κανείς για τη συγκεκριμένη, ότι είναι
πάρα πολύ ενδυνατική, ότι είναι φανταστική για κάτω από το κονσίλερ, ότι μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις και το πρωί και το βράδυ, ότι είναι στην ποσότητα των 30 ml, δηλαδή τη διπλάσια ποσότητα από όλες τις υπόλοιπες κρέμες ματιών. Τι να πει κανείς για τη συγκεκριμένη, οικονομική? Είναι μια κρέμα την οποία σίγουρα θα την προτιμήσω ξανά. Μόνο αυτό έχω να σας πω. Μία ακόμα όμως κρέμα ματιών που μου άρεσε και είναι αρκετά ελαφριά είναι από Natura Siberica η Ginseng Eye Cream Gel. Επειδή είναι gel, είναι πάρα πολύ ελαφριά, υπόσχεται ενυδάτωση, βέβαια ότι μειώνει την εμφάνιση των μαύρων κύκλων και των πρεξιμάτων που μπορεί να έχουμε κάτω από τα μάτια. Όλα όσα γράφει τα κάνει, δεν τη θεωρώ παρόλα αυτά κρέμα για το βράδυ. Εγώ για το βράδυ θέλω μια full ενυδατική έως βαριά κρέμα. Αυτή είναι κατάλληλη θεωρώ για το πρωί γιατί είναι πάρα πολύ ελαφριά, να σε βοηθήσει λίγο και με το πρίξιμο και με όλα αυτά και τους μαύρους κύκλους και τη θεωρώ κατάλληλη για κάτω από το κονσίλερ. Για βράδυ δεν τη θεωρώ τόσο ενυδατική όσο την προηγούμενη, η οποία αν έβαζες λίγη ποσότητα ήταν τέλεια και για το πρωί και αν έβαζες λίγο παραπάνω ήταν φανταστική και για το βράδυ, δηλαδή η προηγούμενη κάνει για όλα. Αν θέλετε μια πολύ καλή κρέμα ματιών για το πρωί να την έχετε με το μακιγιάζ σας και όλα αυτά, αυτή εδώ είναι πολύ καλή. Πάμε σε lip balms και επιτέλους τελείωσα αυτό εδώ το Act Norm από τη Fresiderm. Paraben free, ιδανικό για παράλληλη χρήση με φαρμακευτικές αγωγές κατά της ακμής. Ω, ναι, συμφωνώ απόλυτα. Είναι σε μια πολύ μεγάλη συσκευασία των 15 ml, δεν τελειώνει εύκολα, πιστέψτε με. Πάρα πολύ ωραίο προϊόν, μεγάλο, full ενδυτικό. Το κατευχαριστήθηκα. Ένα ακόμα προϊόν για τα χείλη είναι αυτό εδώ από Bioderma, το οποίο λέγεται Restorative Lip Balm για ξηρά, κατεστραμμένα χείλη και αυτό φουλενιδατικό δεν ξέρω ποιο από τα δύο προτιμώ περισσότερο, η αλήθεια είναι μεταξύ αυτού και της Fresiderm, γιατί η σύνθεσή τους είναι πάρα πολύ ίδια, η αλήθεια είναι, οπότε όποιο βρείτε σε προσφορά ή πιο φθηνό πάρτε το. Η ειρωνία είναι ότι αυτό της Bioderma δεν γράφει ότι είναι για θεραπείες ακμής κλπ, παρόλα αυτά είναι εξίσου ενυδατικό με το άλλο και σε ένα απλό lip balm από Μακροβίτα, από τη σειρά Olivelia, έχει SPF 10, το οποίο το προτιμούσα για το πρωί, έχει βανίλια, ελαιόλαδο και πρόπολη, πάρα πολύ ωραίο προϊόν, άφηνε μία λευκή χρειά, εμένα προσωπικά όμως δεν με ενοχλούσε διότι το έβαζα πριν το μακιγιάζ μου, έκανα όλο μου το υπόλοιπο μακιγιάζ και μετά το αφαιρούσα και έβαζα το κραγιόν μου. Τα χείλη μου, αφού το αφαιρούσα, ήταν τόσο ενυδατωμένα, ζουμερά θα τα έλεγα. Πάρα πολύ ωραίο προϊόν, το είχα βρει σε προσφορά στα 2 ευρώ και όλα, 1,90, κάτι τέτοιο. Οπότε ήταν τρομερά οικονομικό όπως καταλαβαίνετε. Πάμε σε Fresiderm, σε αυτήν εδώ την οδοντόκρεμα, η οποία, ναι, έχει αυτό το σχήμα. Ναι, το κάνανε, ναι, είναι θεούλιδες εκεί στη Fresiderm, ξέρουμε όλοι με τι μοιάζει αυτό, η οποία είναι η λευκαντική οδοντόκρεμα, πάρα πολύ ωραία, βγαίνει σε μπλε χρώμα και βοηθάει πάρα πολύ, όχι μόνο το να λευκάνει τα δόντια, μην φανταστείτε δραματική διαφορά, αλλά με συστηματική χρήση κάνει διαφορά. Βοηθάει ούτως ώστε τα δόντια να μην γίνουν ευαίσθητα. Γιατί όσες λευκαντικές οδοντόκρεμες έχω χρησιμοποιήσει εκτός από αυτήν, έχουν κάνει τα δόντια μου πάρα πολύ ευαίσθητα, να πονάνε πιο εύκολα κλπ. Με τη συγκεκριμένη δεν μου συνέβη αυτό, κάτι που το εκτίμησα ιδιαίτερα. Λοιπόν, πατάτε αυτό. Και έτσι βγαίνει η οδοντόκρεμα, γιατί εγώ στην αρχή έψαχνα συνέχεια και δεν μπορούσα να το βρω. Εξουδετερώνει άμεσα δυσχρωμίες και κίτρινες κοιλίδες. Το επιβεβαιώνω, με συστηματική χρήση θα δείτε τα δόντια σας σίγουρα 1-2 τόνους πιο λευκά. Είναι τρομερό. Και πάμε σε μάσκες. Όλες αυτές τις μάσκες θα τις βρείτε στα Sephora. Πάμε στην εταιρεία Patchology. Έχω εδώ την full ενυδατική τους μάσκα, είναι sheet mask η συγκεκριμένη, μου άρεσε πάρα πολύ. Το μασκόζουμο, εντωμεταξύ, το χρησιμοποιώ και στο λαιμό μου και κάνει αισθητή διαφορά. Περιέχει υαλουρονικό οξύ, το οποίο βοηθάει στην ελαστικότητα του δέρματος. Πάρα πολύ καλή μάσκα ενυδατική. Αν το δέρμα σας διψάει, είναι κάτι το οποίο σίγουρα θα σας πρότεινα. Και πάμε σε αυτήν εδώ, η οποία είναι η Detox. Είναι μια μάσκα λάσπης παρακαλώ, ω ναι, την αφήνετε για 10 λεπτά πάνω στο πρόσωπό σας και μετά γίνεται πέτρα το πρόσωπο. Υπόσχεται ότι κάνει τους πόρους σας πιο σφιχτούς και λιγότερο αισθητούς. Ισχύει, δεν περίμενα μάσκα να το κάνει αυτό, ισχύει όμως. Εάν έχετε βαφτεί πάρα πολύ εκείνη την ημέρα και θέλετε να περιποιηθείτε το δέρμα σας, είναι μια μάσκα βαθύ καθαρισμού, η οποία πιστεύω ότι θα σας αρέσει πάρα πολύ. Και πάμε τώρα σε Dr. Jart, πάλι sheet mask, Pore Acting Solution.
Λοιπόν, αυτή είναι μια μάσκα την οποία τη βάζεις και κάνει φουσκάλες. Bubbling Charcoal Sheet Mask. Είναι πάρα πολύ διασκεδαστικές αυτού του είδους οι μάσκες. Υπόσχεται ότι καθαρίζει και μειώνει την όψη των πόρων. Πάρα πολύ ωραίο. Είναι κάτι το οποίο το ευχαριστήθηκα και αν μου δοθεί ευκαιρία σίγουρα θα την ξανά έκανα. Και επιτέλους φτάσαμε στην κατηγορία μακιγιάζ, αυτή που όλοι περιμένατε είμαι σίγουρη, γιατί είναι πολύ δύσκολο να τελειώσεις προϊόντα μακιγιάζ, παιδιά. Πάμε σε αυτό εδώ το concealer, είναι από 16, είναι το νούμερο 320, ήτανε μάλλον. Είχε και stopper εδώ, το οποίο το έβγαλα και έτσι βγάζεις πολύ παραπάνω προϊόν. Κοστίζει 2 ευρώ, το βρίσκεις στα Femme Fatale, αν δεν κάνω λάθος. Πάρα πολύ ωραίο, ειδικά για φωτεινότητα μου άρεσε. Δεν προσφέρει ιδιαίτερη κάλυψη, οπότε εγώ προσωπικά το χρησιμοποιούσα για φωτεινότητα και σε αυτό κάνει φανταστική δουλειά για μια πάρα πολύ οικονομική τιμή. Ένα κονσίλερ το οποίο παρέχει τα πάντα είναι αυτό εδώ. Είναι από τη Maybelline το Anti-Age στην απόχρωση 22 Beige Rose. Πάρα πολύ ωραίο. Και κάλυψη και φωτεινότητα στην κατάλληλη απόχρωση για εσάς. Το συγκεκριμένο, αν δεν κάνω λάθος, ήταν σκουρόχρωμο, οπότε το χρησιμοποιούσα για τους μαύρους κύκλους. Πάρα πολύ οικονομική η τιμή του, το βρίσκεται στα 8 με 9 ευρώ. Μου άρεσε πολύ, ξέρετε ότι το έχω ήδη ξαναπάρει. Ένα eye primer, το οποίο έχει φύγει σαν καπάκι κιόλα, είναι από Elf στην απόχρωση Champagne. Το συγκεκριμένο μυρίζει πάρα πολύ άσχημα σαν προϊόν. Έχει ελάχιστο εδώ ακόμα, αλλά θα το πετάξω γιατί δεν θέλουμε να πάθουμε καμία μόλυνση στα μάτια. Πρέπει να σας υπενθυμίσω να πετάμε τα λιγμένα προϊόντα, ειδικά τα υγρά προϊόντα μακιγιάζ, οπότε ναι, είμαστε σε αυτή τη φάση. Είναι ένα προϊόν το οποίο δεν με τρέλανε σαν βάση ματιών, όσο οικονομικό και να είναι, δηλαδή δεν θα το ξαναγόραζα. Προτιμώ τη βάση της Essence για τα μάτια, ναι. Πάμε τώρα σε ένα προϊόν για τα φρύδια, είναι της Benefit το Precisely My Brow Pencil στην απόχρωση 2, η οποία είναι η ιδανική απόχρωση για μένα. Έχει ένα ωραίο σπούλι, το οποίο με διευκολύνει αρκετά. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι είναι αρκετά ακριβά αυτά τα προϊόντα, δεν θα το αγόραζα εγώ προσωπικά σαν καταναλωτής. Θεωρώ ότι υπάρχουν αντίστοιχα προϊόντα εκεί έξω, τα οποία είναι σε πολύ πιο οικονομική τιμή, όπως είναι για παράδειγμα αυτό εδώ από Catrice. Και ξέρω τι θα πείτε, ότι είναι ξύλινο και πρέπει να το ξύνεις. Θεωρώ όμως ότι είναι πάρα πολύ οικονομικό, είναι το Eyebrow Stylist αν δεν κάνω λάθος. Don't Let Me Brown είναι η απόχρωση, έχει το χτενάκι του εδώ, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο χτενάκι και το μολύβι ήταν στην ακόμα πιο ιδανική από αυτό εδώ, απόχρωση για μένα. Μου άρεσε πάρα πολύ, δεν πήγαινε πουθενά όλη μέρα, για την τιμή του νομίζω κοστίζει γύρω στα 3 με 4 ευρώ, θεωρώ ότι είναι φανταστικό και το έπαιρνα μαζί μου στα ταξίδια, έπαιρνα και μια ξεστρούλα μαζί και το είχα ευχαριστηθεί πάρα πολύ, μου άρεσε. Επίσης, όσο είναι λεπτό, δηλαδή όσο το έχεις ξύσει, μπορείς να κάνεις την γωνία σου και μετά όσο παχαίνει το μολύβι, γιατί το χρησιμοποιείς, όπως είναι λογικό, μπορείς να κάνεις τον μπροστινό μέρος. Οπότε ξεκινούσα από την ουρίτσα και μετά έκανα τον μπροστινό μέρος και μου γλίτωνε και πάρα πολύ χρόνο. Ενώ με ένα μηχανικό μολύβι, εγώ προσωπικά, σαν Κωνσταντίνα, κάνεις λίγο παραπάνω ώρα. Αυτό. Οπότε, ναι, δεν συγκρίνονται εξάλλου, ειδικά όσον αφορά την τιμή, με τίποτα. Αυτά από μένα, ομορφιές μου. Ελπίζω να σας άρεσαν όλα μου τα σκουπίδια, όλα μου τα άδεια προϊόντα. Ανυπομονώ να μου πείτε κάτω στα σχόλια τις απόψεις σας, ποιο από όλα αυτά έχετε δοκιμάσει, τι γνώμη έχετε κι εσείς, σας άρεσε, δεν σας άρεσε, τι έχετε τελειώσει εσείς τώρα τελευταία. Κάντε like εάν σας αρέσουν τα βίντεο με άδεια προϊόντα και θέλετε να δείτε παραπάνω από αυτά, όπως πάντα τα μαζεύω για εσάς να ξέρετε. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μου και πατήστε το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις για όλα τα νέα μου βίντεο και κάτω στην περιγραφή θα βρείτε όλα μου τα social media στα οποία μπορείτε να πάτε να με ακολουθήσετε, καθώς εκεί ανεβαίνουν πράγματα και θαύματα τα οποία δεν τα βρίσκετε ποτέ στο YouTube. Φιλιά πολλά!